Είμαι σίγουρος ότι ο Θοδωρής θα κλωτσίσει καμιά μπάλα από αυτές που βρίσκονται στο σκηνικό. Δεν ξέρω αν κλωτσάει τόσο καλά όσο ο Ζήσης Σεβρίζας, τον οποίο έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα, Ζήση. Μια βραδιά η οποία είναι αφιερωμένη στους ήρωες της Κυριακής. Όλοι εσείς το έχετε εισπράξει, έχετε εισπράξει την αγάπη του κόσμου. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω αν πραγματικά νιώθετε ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο ο κόσμος έρχεται και μέσω τέτοιων εκδηλώσεων πιο κοντά στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Πραγματικά, ο ποδοσφαιριστής είναι ο πρωταγωνιστής σε αυτό το άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο. Και πραγματικά θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο Sky για αυτή την πρωτοβουλία. Νομίζω ότι μια εκδήλωση όπως αυτή η σημερινή όχι μόνο επιβραβεύει αυτούς που άξια έχουν πάρει μια θέση και έχουν κερδίσει κάποια, έχουν κερδίσει τα βραβεία, αλλά φέρνει σε αυτό το χώρο όλους τους ανθρώπους και όλους τους φορείς του ποδοσφαίρου. Και αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι όλοι σας και θα ευχαριστηθείτε τη βραδιά. Δεν ξέρω αν έχετε αγωνία για την κατάκτηση του βραβείου. Νιώθετε ότι εκπροσωπείτε μια ολόκληρη γενιά ο καθένας? Εγώ νομίζω ότι δεν είμαι υποψήφιος. Μπορεί και να είμαι, δεν είμαι σίγουρος. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Με αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο σημαντικό το ποιος θα κερδίσει το βραβείο. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε και αν είναι από αυτούς που είναι υποψήφοι είναι όλοι άξιοι. Καλώς ή κακώς ψηφίζει ο κόσμος και η λαϊκή ρίση είναι πάντα αποδεκτή και πάντα σεβαστή. Από εκεί και πέρα είμαστε όλοι εδώ για να χαρούμε αυτή τη βραδιά και αυτό θα κάνουμε. Ζήση, ευχαριστώ πολύ. Ευχόμαστε ολόψυχα να χαρείτε την απόψινη βραδιά. Και από τον Ζήση Βρίσα, έναν από τους ήρωες μάλιστα της Πορτογαλίας και της εθνικής ομάδας. Κώστας Ιωσηφίδης, Άνθιμος Καψής, Λάκης Νικολάου. Συνεχίζουμε. Μέση, Χρήστος Αρδίζογλου, Γιώργος Δελικάρης, ο οποίος όμως δεν είναι μαζί μας, διαλόγους είχε ένα μικρό πρόβλημα υγείας, Γιώργος Κούδας, Μίμης Παπαϊωάννου, επίσης δεν είναι μαζί μας. Τωμάς Μαύρος. Είμαστε στους επιθετικούς. Φτάσαμε ήδη. Ντούσαν Μπάγεβιτς. Να βγάλουμε και αρχηγό. Για περιμένετε. Να βγάλουμε αρχηγό. Αρχηγός της ομάδος, Γιώργος Κούδας. Προπονητής είναι ο Λάκης Πετρόπουλος. Έτσι να σας βλέπουμε και όλα. Ο πιο σταθερός Έλληνας ποδοσφαιριστής. Εντάξει, για να γίνω αυτό που έγινα, σίγουρα βοήθησαν και οι συμπαίκτες μου πάρα πολύ και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Μάλιστα. Άθιμε. Κάτσε, περίμενε. Κάτσε. Είμαι, έλα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις. Για το Λίβερπουλ. Τι έγινε στο Λίβερπουλ και πώς σε βούτυξε ο Πούσκας. Και σε έβαλα πάνω στον Ντόιλ Γιάννη, σε τρεφόρ, ποιος ήταν, στο Ρόι. Και τον εκμυδένισες. Πώς, τι σου είπε και πώς έπαιξες και πώς αισθάνθηκες. Από τον κύριο Κούδα. Λοιπόν, εντάξει, όλες οι ευχαριστίες και τα λοιπά, εγώ θέλω να κάτι να μου πεις. Δεν δέχομαι ερωτήσεις σήμερα. Θα τις ταχθείς. Λοιπόν, Καφτατζόγλιο, Ελβετία, αφού μνημονεύσαμε τόσο πολύ τον Πετρόπουλο, Ελλάδα-Ελβετία 4-1, Πετρόπουλος προπονητής. Δύο γκολ ο Κούδας, δεν τα λέει κανένας αυτά τα γκολ που μπήκανε. Εσύ τα θυμάσαι? Όχι, 2-1. Έστω και το άλλο το βάλε ο Ποτίνος. Από πάσες αρκετές. Δεν το είδε λέει κανένας εκείνο το γκολ. Δυστυχώς η τεχνολογία λίγο μας έχει αδικήσει σε αυτό το τομέα. Αλλά ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τη Super League και στο Sky. Γιατί αυτό που νιώθουμε σήμερα και πιστεύω πάρα πολλά παιδιά, γιατί είχα την τύχη να γαλουχηθώ από τους παίκτες της γενιάς του 60 και ευτύχησα να παίξω μέχρι τέλειο 80, αρχές μέχρι το 1984. Και σε αυτές τις στιγμές που συνάντησα όλους εκείνους τους μεγάλους παίκτες και πολλοί που δεν είναι επάνω σε αυτή τη θέση τη δική μας, εμείς οι νεότεροι από εκείνη τη γενιά τους χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και που κλεινόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Το PSD. Στην κοινομολογία ο Κώστας ο Πολυχρονίου ήταν κάτι περισσότερο, καλύτερος από ό,τι μπορούσαμε να περιμένουμε. Χρυσή τετράδα μέσων, ο Γιώργος Καραγκούνης.
Ριβάλντο που ήρθε μαζί μας από το Ουσμπεκιστάν, δίνοντας και αυτός όπως και χαίρεξε ένα μάθημα σε όλους. Ο Πέτρακ Τζόρτζεβιτς και βέβαια ο Φοδωρής Αγοράκης. Και χρυσό δίδυμο στην επίθεση, ο Τζιοβάνι και ο Ντένις Νικολαίδης. Προπονητής, ο πολύ σημαντικός προπονητής του ΠΑΟΚ, Φερνάντο Σάντος. Αρχηγός αυτής της ομάδας, δεν χρειάζεται να το πω, επαγγελματίας αρχηγός, παντού αρχηγός ήταν, ο Θοδωρής Αγοράκης. Συγχαρητήρια σε όλους. Έλα από εδώ, άντρα. Σαν ο Τζόρτζο Κομεβά. Λοιπόν, συμβασμός στον αρχηγό και μετά θα πούμε. Λοιπόν, έπαιξες 100 και βάλε παιχνίδια στην Εθνική. Έπαιξες στην Αγγλία, έπαιξες στην Ελλάδα, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ. Έγινες πρόεδρος στον ΠΑΟΚ, κάποια στιγμή έφυγες από τον ΠΑΟΚ. Λέω εντάξει, δεν αντέχει άλλο. Όχι, συγχάσαμε, συγχάσαι εσύ. Και μετά εδώ ξανά επιστροφή, ΠΑΟΚΑΡΑ κτλ. Είναι αλκοολίκη ο ΠΑΟΚ ή είναι το ποδόσφαιρο και δεν θα αφήνει να φύγεις? Σίγουρα είναι κάτι σαν αλκοολίκη το ποδόσφαιρο και τόσα χρόνια έχουμε δώσει πάρα πολλά πράγματα σε αυτό. Έχουμε πάρει χαρές, έχουμε πάρει λύπες. Αυτοί που έχουν πάρει μυρωδιά από τα αποδυτήρια νομίζω μπορούν να καταλάβουν καλύτερα το τι γίνεται εκεί μέσα. Όταν λέμε καμιά φορά ότι πρέπει να είμαστε οικογένεια, το εννοούμε. Και όντως μια ποδοσφαιρική ομάδα, είτε είναι σε εθνικό επίπεδο είτε σε συλλογικό, είναι οικογένεια. Σου έλειψε οικογένεια δηλαδή και γύρισες πάλι? Σου έλειψε οικογένεια και γύρισες πάλι? Αυτό είναι από διαφορετικό ρόλο. Μιλάω σαν ποδοσφαιριστή, σαν πρώην ποδοσφαιριστή. Γιατί οικογένεια έχεις και μεγαλώνει κιόλας, δεν είναι? Μεγαλώνει, ναι, και αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον άνθρωπο όταν ολοκληρώνει μια καριέρα στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τώρα επιμένεις να μιλήσεις για το... Όχι, καλή δύναμη και καλή συνέχεια θέλω να σου πω, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά για πρώτη φορά να πεις μια ελληνική φράση. Δεν έχω ακούσει ούτε μια. Μιλάει ελληνικά. Μιλάει ελληνικά. Τι φωνάζεις, πες ότι φεύγει ένας παίκτης και του λες έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Eu tenho um prazer para mim ter recebido este prémio. E queria agradecer e compartilhar com todos aqueles que me acolheram aqui desde o primeiro dia. Porque há uma coisa que foi importante para mim, e isso eu quero agradecer, é a forma como o povo grego, não só os adeptos do futebol, mas como o povo grego no geral me recebeu e me tem tratado. De tal maneira que eu me sinto em muitos aspectos tão grego como português. Obrigado a todos. Obrigado. Πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω για αυτό το βραβείο. Είναι μεγάλη μου χαρά που το λαμβάνω σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες, όλους τους ανθρώπους που με καλοδέχτηκαν και με υποδεχτήκανε και μου φέρονται με τον τρόπο που μου φέρονται μέχρι σήμερα. Γι' αυτό το λόγο και αισθάνομαι τόσο Έλληνας όσο και Πορτογάλος. Ωραία. Να πω κι εγώ κάτι. Πες. Λοιπόν, δύο φορές τον έχουν ψηφίσει καλύτερο προπονητή οι ποδοσφαιριστές, αν θυμάμαι καλά. Δύο ποδοσφαιριστές, δηλαδή ο κύριος Νικολαίδης και ο κύριος Ζαγοράκης, όταν ήταν πρόεδροι της ομάδας τους, του δώσαν την ομάδα. Τι τους κάνει τους ποδοσφαιριστές και έχει τόσο καλή σχέση μαζί τους? Δεν τρομάζει. Ναι, βλέπει, ξέρει ελληνικά, έτσι καταλαβαίνει. Ναι. Το έλεγα εγώ. Η δουλειά. Η δουλειά. Ας και τρομάζει. Eles sabem que há uma coisa que eu tenho acima de tudo, é procuro ser o mais sério possível naquilo que faço. E, portanto, sabem que podem confiar em mim. Οι ποδοσφαιριστές ξέρουν πολύ καλά ότι είμαι πολύ σοβαρός στη δουλειά μου και μπορούν να με εμπιστεύονται γιατί κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, κάτι τελευταίο από μένα, νομίζω σημαίνει ότι καταλάβαινε η Ελληνία όλα. Πώς θα ήθελε να τελειώσει η παραμονή του στην Ελλάδα και πώς θα ήθελε να τον θυμούνται όταν φύγει? Como alguém que aqui passou, que fez do seu trabalho o ponto principal e que, para além de treinador de futebol,
é também um homem que aprendeu a gostar deste país. Σαν κάποιον που πέρασε από αυτή τη χώρα, που έδωσε όλη του την ενέργεια για την δουλειά του και που πέρασε από εδώ πέρα και του άρεσε πολύ αυτός ο λαός. Μάλιστα. Και εγώ θέλω να πω κάτι τελευταίο. Το είπα και για τον Ριβάλντο και τον Ρενέ, αλλά θέλω να πω κάτι για τον Μίστερ. Χθες που πάω και έχασε ένα παιχνίδι στο κύπελο, άσχημα. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί Έλληνες προπονητές, μερικοί είναι και στην πλατεία και φίλοι μου, θα έβρισκαν 100 δικαιολογίες για να μην έρθουν εδώ σήμερα. Ο Σάντος ήρθε, μας έδωσε ένα μάθημα σε όλους παρουσίας, γιατί στα σπορ δεν υπάρχουν καταστροφές, υπάρχουν νίκες, χαρές, η ζωή όμως πάντα συνεχίζεται και πάντα υπάρχουν στιγμές. Ένα χειροκρότημα για όλους, είναι οι πιο κοντινοί μας ήρωες. Η χρυσή ενδεκάδα, κυρίες και κύριοι.